Το θέμα μας συνεχίζεται, παιδιά, εις το περί της αθεΐας. Λέγαμε την περασμένη φορά, γιατί υπάρχουν άθεοι. Μήπως, λέγαμε, υπάρχουν λογικά επιχειρήματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν την αθεϊστική των θέση. Και σας έλεγα ότι ένας φιλόσοφος, ο Φίχτε, έλεγε ότι τα φιλοσοφικά συστήματα είναι οι ιστορίες των καρδιών μας. Αν υπάρχουν δηλαδή διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, είτε είναι ιδεαλιστικά, ανταποκρινόμενα σε έναν ενδόμηχον ιδεαλισμόν κάποιας ομάδος ανθρώπων, είτε είναι υλιστικά, ανταποκρινόμενα σε κάποιες υλιστικές διαθέσεις των ανθρώπων και ούτω καθεξής, απλώς ανταποκρίνονται εις τις εφέσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει ότι είναι τα φιλοσοφικά συστήματα οι ιστορίες των καρδιών μας. Ότι δηλαδή δεν έχουμε κανένα φιλοσοφικό σύστημα 100% που να είναι προϊόν της λογικής, παρότι βέβαια θα λέγαμε ότι το όργανο της φιλοσοφίας είναι η λογική. Αν το θέλετε, είναι εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή, είπε άφρον εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Είπε, λέγει, ο άφρον άνθρωπος, ο άμυαλος, ο μη έχων φρόνηση, δεν υπάρχει Θεός. Πού το είπε? Εν την καρδία αυτού, δηλαδή στην καρδιά του. Όταν λέμε ότι ο άφρον το είπε αυτό στην καρδιά του, σημαίνει ότι πράγματι τα συμπεράσματά μας δεν είναι τόσο νοητικά όσο συναισθηματικά, και δηλαδή συμπεράσματα που βγαίνουν κυρίως από τον, λέω συναισθηματικά, δεν είναι βέβαια πάρα πολύ ακριβές αυτό, αλλά κυρίως εκείνα που βγαίνουν από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Έτσι, τη διακήρυξή του ο άθεος ότι δεν υπάρχει Θεός, την κάνει με αφετηρία την καρδιά του. Αυτό μην το ξεχνάτε. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Δεν είναι τα επιχειρήματα των μαθηματικών της φυσικής, των μεν μαθηματικών που έχουμε μία λογική αλληλουχία σκέψεων και να πούμε αυτό μετά εκείνο συνεπώς ίσον τόσο, ή το συμπέρασμα έτσι, ή ακόμη το πείραμα στη φυσική να βγάλει συμπεράσματα ή μία σειρά πειραμάτων. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα στην περίπτωση του Θεού. Άρα λοιπόν ο άθεος είναι μετέωρος, δεν έχει επιχειρήματα. Ωραία το λέγει αυτό ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Είναι του 3ου αιώνα και έχει γράψει 3 βιβλία υπό μορφή επιστολών, δηλαδή επιστολημαίες θα λέγαμε πραγματείες. Είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη προς Αυτόλικον. Αυτός ο Αυτόλικος είτε ή το φίλος του, είτε είναι κατά τη συνήθεια της εποχής πλασματικών πρόσωπων, δηλαδή φανταστικών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διάλογος που θα έπρεπε να μπουν κάποιες θέσεις από τη συζήτηση. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι αυτός ο Αυτόλικος, πραγματικός και φανταστικός, φέρεται ως ειδωλολάτρης, με τον οποίον ανοίγει διάλογο ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Και ήδη στην πρώτη προς Αυτόλικον επιστολή του λέει τα εξής: «Ούγαρ ως σι υπολαμβάνεις χαλεπών είναι τούνομα του Θεού, ούτως έχει. Ίσως δε έτσι αυτός σύ άχρηστος ον το Θεό, περί του Θεού ούτως φρονείς. Αλλά και εάν φύς δείξον μη τον Θεό σου,
καγώς η ύπημη αν δείξω μη τον άνθρωπον σου, καγώς η δείξω τον Θεόν μου. Είναι ένα επιχείρημα, παιδιά, πάρα πολύ σπουδαίο. Ακούστε τη μετάφρασή του. Δεν είναι όπως νομίζεις ανυπόφορο το όνομα του Θεού. Χαλεπών. Εδώ το μεταφράσουμε ανυπόφορο. Βαρύ. Δυσβάστακτον. Δηλαδή δεν το αντέχω να ακούω το Θεό. Γιατί? Γιατί ο τρόπος με τον οποίο ζει ο άνθρωπος δεν θα τέριαζε με εκείνο που θέλει ο Θεός. Ξέρετε πόσο ωραίος είναι ο μύθος? Αχ, να μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, αλλά να μην υπάρχει ο Θεός. Αν ξέρετε πόσο γλυκός είναι αυτός ο μύθος, θα τον ξαναπώ. Αχ, να μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, αλλά να μην υπάρχει ο Θεός. Και ξέρετε γιατί λέγουν πολλοί ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Επειδή ο Θεός ομιλεί περί κολάσεως. Γι' αυτό δεν πιστεύουν και στον Ιησού Χριστό, επειδή ομιλεί περί κολάσεως. Είναι ωραίο το παραμύθι. Αυτό το παραμύθι το λέγουν μάλιστα και οι χιλιαστές, όταν σερβίρουν, για να αποκτήσουν οι ταλέποροι οπαδούς, όταν σερβίρουν το θέμα ότι η κόλαση δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί η ανθρωπίνη λογική θα χαλκεύσει το γιατί. Και τι θα πει η λογική? Θα πει ότι πώς είναι δυνατόν, εάν ο Θεός είναι τόσο αγάπη, να υπάρχει αιωνία κόλασης? Άρα δεν υπάρχει. Και τότε, όπως λέγουν οι χιλιαστές, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα ερωτηθούν οι αμαρτωλοί. Λοιπόν, μετανοείτε? Και αν υποτεθεί ότι λέγουν ότι πάλι δεν μετανοούμε, ποιος θα το έλεγε τότε δεν μετανοώ, εάν είχε τη γεύση αυτών όλων των περιστατικών και των γεγονότων, τότε λέγει θα εγίνοντο μηδέν. Δηλαδή θα ήρυχοντο, θα έπεφταν στην ανυπαρξία. Ωραιότερο παραμύθι, γλυκύτερο, στα αυτιά του αμαρτωλού από την ανυπαρξία δεν υπάρχει. Βλέπετε, πότε? Γιατί ο Θεός ομιλεί περί κολάσεως. Και αυτό το πράγμα δεν αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, το λόγο βλέπει κανένας εδώ ότι το όνομα του Θεού είναι χαλεπών, είναι αβάστακτο, είναι ανυπόφορο. Και λέγει, δεν είναι όπως νομίζεις το όνομα του Θεού ανυπόφορο, ότι έτσι και είναι. Ίσως εσύ είσαι άχρηστος στο Θεό να φτάνεις να νομίζεις έτσι για το Θεό. Αλλά κι αν πεις, εδώ προσέξτε παιδιά, αυτό το κεντρικό συμπέρασμά του είναι μία θέση εκτάκτως σπουδαία. Αλλά κι αν πεις, δείξε μου το Θεό σου, δηλαδή να μου αποδείξεις ποιος είναι ο Θεός, δείξε μου το Θεό σου. Είναι εκείνο που λένε μερικοί, και θα το λένε πάντα δυστυχώς, ότι πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν μπαίνει μέσα στην ιστορία? Γιατί δεν έρχεται στη ζωή μας? Να τον δούμε το Θεό. Βλέπετε αυτός ο ηλιστικός τρόπος. Να δούμε το Θεό. Καταρχάς είναι αφιλόσοφοι οι άνθρωποι που μιλάνε έτσι. Διότι αν μπορούσες να δεις το Θεό με την έννοια να τον πιάσεις, να τον ψηλαφίσεις και τα λοιπά, τότε θα έπαβε να είναι Θεός. Γι' αυτό σας είπα είναι αφιλόσοφοι. Εντί αυτή την περίπτωση ως επιχείρημα το λένε αυτό. Θα σου έλεγα κι εγώ με τη σειρά μου, δείξε μου ποιος είσαι, δείξε μου τον ανθρωπόν σου, δείξε μου την ποιότητά σου, δείξε μου ποιος είσαι και εγώ θα σου δείξω το Θεό μου. Παιδιά, ξέρετε, από την Αγία Γραφή υπάρχουν μόνο δύο επιχειρήματα περί της υπάρξεως του Θεού. Μόνο δύο. Το ένα επιχείρημα, προσέξτε, στερούμενοι της Αποκαλύψεως, έτσι, διότι όταν έχουμε την Αποκάλυψη είναι η Αποκάλυψη του Θεού, αποκαλύπτεται. Ο Θεός αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους και έχουμε την εξαποκαλύψεως γνώση του Θεού. Δεν μιλώ για αυτήν, αλλά μιλώ όταν ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος μέσα στην φύση, μέσα στον κόσμο, για να μπορεί να είναι ένθεος ή άθεος. Διότι το φαινόμενο
ενευρία είναι, όχι πως το βλέπει η Αγία Γραφή, της αθείας, είναι πανάρχαιο. Εν τότες δεν υπήρχε αθεία ποτέ στους ανθρώπους παρά μόνο σε ορισμένα άτομα. Ήταν τελείως μεμονωμένη η αθεία. Όχι με την έννοια δεν γνωρίζω τον αληθινό Θεό, αλλά με την έννοια ότι από την φύση ή λατρεύω τη φύση, αν θέλετε, πάντως είμαι ένθεος. Είναι δύο. Το ένα είναι μέσα μας και το άλλο είναι απ' έξω μας. Αυτό που είναι μέσα μας, που λέει εδώ ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας, είναι η ποιότητά σου ποια είναι. Αυτό θα βαρύνει στη ζυγαριά αν τελικά μπορείς να καταλάβεις, να γνωρίσεις το Θεό ή όχι. Πάρτε το Σοκράτη. Μιλώ έξω από τον χριστιανισμό. Πάρτε το Σοκράτη. Ο Σοκράτης ή το ένθεος επίστευε στο Θεό. Είδατε όμως ποια ήταν η ζωή του. Δεν ήταν κατεργάρης, δεν ήταν απατεών. Όταν του υπόθηκε η τελευταία περίπτωση να δραπετεύσει από την φυλακή και να έρθει στη Βιωτία ή να έρθει στη Θεσσαλία για να γλιτώσει, είπε όχι, αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Ότι πρέπει να είμαστε εκείνοι που πρέπει να ευλαβούμεθα τους νόμους του Θεού και της πολιτείας, αλλά πρωτίστως του Θεού. Είδατε, ή το ένθεο. Οπότε μένει στη θέση του. Είναι δηλαδή αυτό που θα λέγαμε ή το ηθικός άνθρωπος. Αφού λοιπόν το ηθικός, μπορούσε να μιλεί περί Θεού, διότι δεν ήταν διαφθαρμένος, όπως θα μπορούσε να μιλήσει ένας διαφθαρμένος, όπως θα ήταν ο Σαρδανάπαλος, αυτός ο βασιλιάς των Ασσυρίων, ο τελευταίος βασιλιάς των Ασσυρίων, αν θυμάμαι καλά, ο τελευταίος είναι. Μετά η Ασσυρία κατεστράφη. Είχε τέτοια διαφθορά και διαστροφή, ώστε έλεγε, μάλιστα αυτά που έλεγε, τα έγραψαν στη βάση, στο βάθρο του ανδριάντος του, του αγαλματός του. Διαβάτη λέγει, ξέρεις την ζωή, φάε, πιες, γλέντισε, τίποτα άλλο. Αυτό είναι η ζωή. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε ποτέ να πίστευε σε Θεό? Αδύνατο. Διότι μην ξεχνάτε ότι και οι αρχαίοι πίστευαν έξω από τον Ιουδαϊσμό και έξω από τον Χριστιανισμό. Πίστευαν σε έναν τόπο αμοιβών, είτε κολάσεως, είτε παραδείσου. Τα ηλίσια παιδεία τι ήταν? Ο παράδεισος θα λέγαμε των αρχαίων. Βλέπετε. Ένας λοιπόν άνθρωπος του οποίου η ζωή είναι διαφθαρμένη δεν μπορεί να πιστεύει στον Θεό. Αυτό είναι η μία περίπτωση, όπως τη λέγει ο Άγιος Θεόφιλος των Διοχείας. Δείξε μου ποιος είσαι και εγώ θα σου αποδείξω τον Θεό. Θα τον δείξω. Δηλαδή, να μου πεις ποια είναι η ποιότητά σου. Θα μας το πει πιο αναλυτικά πιο κάτω. Η δευτέρα περίπτωση είναι η εξής. Είναι αυτή που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Ότι οι άνθρωποι, λέγει, αντί να λατρεύσουν το Θεό, τον κτίστη, ελάτρευσαν την κτίση. Αλλά η κτίση η ίδια ανακλά, λέει στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ανακλά θείες ιδιότητες, θεία χαρακτηριστικά. Ανακλά. Διότι ο Θεός είναι, θα λέγαμε, έχει βάλει τη σφραγίδα του μέσα στην κτίση, δια να ανάγεται ο άνθρωπος προς τον Θεό. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι δεν έκαναν αυτήν την αναγωγή, δεν ανέβηκαν προς τον Θεό, έμειναν στην κτίση. Γι' αυτό, λέγει, είναι αναπολόγητοι. Προσέξτε, αναπολόγητοι. Δεν έχουν δηλαδή απολογία, δικαιολογία να πούν ότι εγώ δεν γνώρισα τον Θεό, διότι μα είχε στην κτίση. Μπορούσε αυτή να σε διδάξει και δεν ομιλεί περί ενθέου καταστάσεως μέσα στον Ιουδαϊσμό ή μέσα στον Χριστιανισμό. Ομιλεί για καταστάσεις που είναι στην ειδωλολατρία, προς ειδωλολάτρας θα λέγαμε αποτείνεται, ή στον αρχαίο κόσμο. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι μέσα μας και το άλλο είναι απ' έξω μας. Όπως ακόμη εκείνο το θαυμάσιο από την προς Εβραίους επιστολή που λέγει, είναι πολύ σημασίας, αν και δεν λέγεται για αυτό το λόγο, όμως είναι μεγάλης αξίας,
λέγει πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, οδε τα πάντα κατασκευάσας Θεός, ότι κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον. Εκείνος δε που τα πάντα κατασκεύασε είναι ο Θεός. Σας το έχω ξαναπεί αυτό το χωρίο και σας έχω πει το ίδιο παράδειγμα που θα σας πω και τώρα. Αν πάτε σε μια απρόσιτη από ανθρώπους περιοχή, πάτε στο Βόρειο Πόλο και βρείτε εκεί στον παγωμένο Βόρειο Πόλο, βρείτε μια καλύβα από χόρτο φτιαγμένη, η οποία όμως έχει μία πόρτα, ένα παράθυρο και μία σκεπή. Τι θα μπορούσατε να φανταστείτε? Παρακαλώ προσέξτε, διότι αυτό είναι και μία απάντηση εις τους λεγόμενους εξελικτικούς, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στη θεωρία της εξελίξεως. Τι θα πιστεύατε? Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, στέκεται στη λογική σας, ότι θα μπορούσαν να φύγουν χόρτα, χορτάρια, από τους χώρους που φυτρώνουν τα χορτάρια? Στο Βόρειο Πόλο δεν έχει χορτάρι, και θα τα έπαιρνε ο άνεμος τα χορτάρια αυτά και θα πήγαινε στο Βόρειο Πόλο. Εκεί λοιπόν, γύρω από, από συστροφές των χορταριών αυτών που θα γίνονταν οι συστροφές από τον άνεμο, από τους ανέμους, φτιάξαν την καλύβα. Εντάξει, ας πούμε ότι τα χόρτα φτάσαν στο Βόρειο Πόλο. Πέστε μου όμως, πώς θα μπορούσε τώρα να φτιαχτεί μια καλύβα η οποία να έχει μια πόρτα και ένα παράθυρο? Διότι αυτά προϋποθέτουν μια λογική. Μια λογική επειδή έχουμε μια λογική χρήση. Διότι πώς θα μπει κανείς με στην καλύβα? Τετραγωνισμένα πράγματα βρίσκομαι και στην φύση. Μπορεί να βρείτε μια πέτρα και ένα τετράγωνο. Αποφύσικη. Πέστε μου όμως, το να υπάρχει μία πόρτα σημαίνει κάποιος μπαίνει, και να υπάρχει ένα παράθυρο σημαίνει χρειάζεται το φως. Αυτό είναι κατασκεύασμα λογικού όντως, για λογική χρήση. Θα μπορούσατε ποτέ να πιστείτε ότι αυτή η καλύβα στο Βόρειο Πόλο γίνηκε μόνη της? Προκαλώ τη λογική σας. Και μάλιστα θα σας έλεγα, αν ποτέ για μια στιγμή λυγίζει η σκέψη με από τις θεωρίες αυτές των εξελικτικών, θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, οδε τα πάντα κατασκευάζεται Θεός. Και αυτό για μια καλύβα, με μια πόρτα και ένα παράθυρο, που έχει λογική κατασκευή. Πέστε μου το σύμπαν ολόκληρο, φτάνετε να καταλάβετε τι λογική κατασκευή έχει? Ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε ποια είναι η πιθανότητα αν πάρω ένα όνομα με 10 γράμματα, με 10 γράμματα, και να πάρω αυτά τα γράμματα, το όνομα, και να τα κόψω τα γράμματα, έτσι. Μου φαίνεται το όνομα Κωνσταντίνος έχει 11 γράμματα. Ας πούμε ότι έχει 10 για στρογγυλό έτσι λογαριασμό. Πιάνω λοιπόν και κόβω τα γράμματα χωριστά, το Κ, το Ω, το Ν, και τα ανακατεύω όπως ανακατεύω με τους κλήρους. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η πιθανότητα να πιάσετε το Κ όταν τραβήξετε? Είναι 1 στα 10. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξετε μετά το Κ ευθύς αμέσως το Ω, το δεύτερο γράμμα? Είναι το 10 ή το τετράγωνο, δηλαδή 1 στα 100. Ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξουμε μετά το δεύτερο, το τρίτο γράμμα, το κον, το νι? Είναι 10 στην 3, 1000. Και να βγάλω ολόκληρο το όνομα, είναι 10 στην 10. Αυτή η πιθανότητα υπάρχει να σχηματίσω μόνο ένα όνομα. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Πάρτε παρακαλώ την Αγία Γραφή, πάρτε την Καινή Διαθήκη και πιάστε και κόψε τα γράμματα 1-1 και ανακατέψατε τα. Τι πιθανότητες υπάρχει να επανασχηματιστεί η Καινή Διαθήκη? Και τα παραδείγματα είναι πολύ απλά, διότι ο πλούτος κατασκευής του σύμπαντος και του κόσμου και της ζωής είναι τόσο πολύπλοκα αυτά, ώστε
το μυαλό μας έτσι είναι κατασκευασμένο. Αυτό θα πει λογική. Έτσι είναι φτιαγμένο να μην χωράει αυτό που δεν υπάρχει. Ο Θεός έκανε μία λογική να χωράει, να καταλαβαίνει εκείνο που εκείνος φτιάχνει. Η λογική μας λοιπόν δεν το χωράει αυτό. Βλέπετε τα επιχειρήματα. Δεν μπορεί να σάσει ως ποτέ να πει τα πράγματα γίνηκαν μόνα τους. Δεν είναι δυνατόν. Η λογική δεν το χωράει. Τουλάχιστον παιδιά η δική μου η λογική δεν το χωράει. Δεν το χωράει. Ότι μπορεί το σύμπαν να έγινε μόνο του. Αδύνατον. Αδύνατον. Αυτομάτως μεταφέρεται στο χώρο του Θεού. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο βήμα. Διότι το ποιος είναι ο Θεός αμέσως θα σου δώσει το μέτρο η αποκάλυψη. Δηλαδή θα σου μιλήσει η Αγία Γραφή περί του Θεού ποιος είναι αυτός. Και θα σε διορθώσει η Αγία Γραφή, πάλι η αποκάλυψη, στο βίο σου να έχει μια καθαρότητα καρδιάς. Οπότε τότε πια με τα δυο αυτά επιχειρήματα μπορείς να λες είμαι ένθεος, όχι άθεος. Και μάλιστα σε βαθμό, όπως ακριβώς έχουμε στο χώρο του χριστιανισμού, σε βαθμό μαρτυρίου. Να δίνεις και αυτή τη ζωή σου για αυτή σου την πίστη, όχι στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοια, στην αγάπη του Θεού, και ότι ο Θεός θα σε έχει πάντα κοντά του, ό,τι κι αν συμβεί μέσα στα συμβεβικότητα της ιστορίας. Αλλά συνεχίζω να δείτε τι λέγει ο Άγιος Θεόφιλος των Διοχείων. Λέγει, σε μετάφραση το διαβάζω γιατί είναι ο πέμπτος τόμος, ο πέμπτος τόμος της Ιεράς Σελήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Είναι η παράγραφη, επαράγραφη 1 και 2. Αν θέλετε μπορείτε να το βρείτε εκεί. Σας διαβάζω λοιπόν κατευθείαν τη μετάφραση. Δείξε μου. Κάνω μάλιστα μία επιλογή γιατί έχει αρκετά πράγματα εκεί. Μην πείτε ότι σας είπα λίγα. Δείξε μου αν τα μάτια της ψυχής σου βλέπουν και τα αυτιά της καρδιάς σου ακούνε. Γιατί βλέπετε ο Θεός σε αυτούς που μπορούν να τον βλέπουν. Και όχι επειδή δεν έχουν μάτια, δεν υπάρχει και το φως του ηλίου. Για φανταστείτε επιχείρημα αλήθεια να πει ένας τυφλός επειδή αυτός δεν βλέπει. Α Κύριε, δεν υπάρχει ο ίδιος. Μα δεν υπάρχει για σένα, αλλά υπάρχει για μένα. Και ο ήλιος υπάρχει εξ αντικειμένου, ανεξάρτητα από την κατάσταση των ματιών σου. Έτσι και εσύ άνθρωπε, έχεις βγαλμένα τα μάτια της ψυχής σου με τις πονηρές σου πράξεις. Σαν τον καθρέπτη πρέπει να είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και αν στον καθρέπτη υπάρχει σκουριά ίον γιώτα όμικρον νι, που θα πει ψηλή οξία, που θα πει δηλητήριο, θα πει και σκουριά, και δεν μπορείς να βλέπεις το πρόσωπό σου, έτσι και στην καρδιά αν υπάρχει αμαρτία δεν φαίνεται ο Θεός. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, παιδιά, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Έτσι, έτσι. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε και των μηχανισμών. Ξέρετε ότι η πίστη δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, και η αγάπη δεν είναι μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου δεν παραγάγει ούτε την αγάπη ούτε την πίστη. Επιτρέψτε μου να πω ότι η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου είναι όπως ένας δέκτης, ένας ραδιοφωνικός δέκτης, ο οποίος είναι μεν έτοιμος να δεχθεί ένα μήνυμα, αλλά ο ίδιος δεν δύναται ούτε να παραγάγει ούτε να εκπέμψει τίποτα. Τώρα, εκείνος που εκπέμπει είναι μόνον ο Θεός. Ο Θεός στέλνει την ενέργεια της αγάπης, γιατί ο Θεός αγάπη εσύ. Και ο Θεός αγάπη εσύ δεν εκφράζει βεβαίως την ουσία του Θεού, αλλά εκφράζει τις άκτιστες του ενέργειες.
ή μια άκτιστη του ενέργεια. Η πίστη είναι το ίδιο. Η πίστη υπάρχει στο Θεό. Δεν υπάρχει σε μένα. Ο Θεός στέλνει αυτό που λέμε απλά στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, τη Θεία του Χάρη. Τι είναι η Θεία Χάρη? Είναι ενέργεια, προσέξτε, άκτιστα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, θεότητα. Στέλνει λοιπόν αυτή την ενέργεια, και αυτή η ενέργεια πρέπει τώρα, εάν η κατάσταση του ανθρώπου είναι ομαλή, να ανακλάσει την ενέργεια που πήρε, να αποδώσει. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Θεόφιλος ότι η καρδιά μοιάζει με ένα καθρέπτη. Έτσι σκεφτείτε ότι μια ακτίνα ηλίου, φωτός, δεν μπορεί ποτέ να ανακλαστεί σε μία ανώμαλη επιφάνεια. Όταν όμως η επιφάνεια είναι λία, τότε ανακλάται. Πού ανακλάται? Αν η πρόσθεση, να συζητήσουμε και την οπτική, είναι κάθετος, όχι πλαγία, αν η πρόσθεση της ακτίνας είναι κάθετος, τότε και η ανάκλαση είναι κάθετα. Θα γυρίσει πάλι πίσω. Έτσι, στέλνει ο Θεός την ενέργεια της πίστεως να πέσει επάνω στην ανθρώπινη καρδιά. Ξέρετε πως λέγεται στην Αγία Γραφή αυτό? Εάν ο πατήρ, λέει, σας ελκύσει, αυτό το ελκύσει είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η ενέργεια του ελκυσμού, του τραβήγματος. Δηλαδή της πίστης, γιατί τι είναι η πίστη? Πίστη είναι μια έλξη. Αυτό θα πει πιστεύω. Είναι μια έλξη. Και η αγάπη είναι μια έλξη. Έτσι λοιπόν, όταν έλθει η Θεία Ενέργεια επάνω στην ανθρώπινη καρδιά, αν αυτή είναι κατάλληλη να ανακλάσει την ενέργεια του Θεού, θα ανταποκριθεί. Και τότε βλέπετε τον άνθρωπο και αμέσως πιστεύει, αμέσως αγαπά, αλλά αυτό ήρθε απ' έξω. Αν όμως η καρδιά είναι χαλασμένη, η επιφάνεια είναι σκουριασμένη κατά τον Άγιο Θεόφιλο, τότε δεν θα ανακλάσει τίποτα. Άρα ο Θεός, παιδιά, εκπέμπει τις θείες του ενέργειες προς πάσαν κατεύθυνση, ώστε να μην πει κάποιος άνθρωπος εγώ δεν δέχτηκα την ενέργεια του Θεού. Υπάρχει στη δογματική ένα ωραίο παράδειγμα και είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι το εξής. Το παράδειγμα. Έχουμε δύο υλικά. Φεύγω από το παράδειγμα του καθρέπτη, έρχομαι στα δύο υλικά. Το ένα είναι κερί και το άλλο είναι πυλός. Φρέσκος πυλός. Έρχονται ηλιακές ακτίνες από τον ήλιο. Πέφτουν στα δύο αυτά υλικά. Το κερί, κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία, τι γίνεται? Λιώνει. Ο πυλός, κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία, τι γίνεται? Σφίγγει. Είναι η ίδια ενέργεια, με διαφορετικά αποτελέσματα εξαιτίας των διαφορετικών υλικών. Έτσι, μια καρδιά καθαρή ανακλά το Θεό. Πιστεύει στο Θεό. Λιώνει. Αλλοιώνεται. Αλλοιώνεται αυτή η καρδιά, την καλή αλλίωση. Και αυτή η αλλίωση, όπως λέει η Αγία Γραφή, της δεξιάς του υψίστου. Αγγίζει ο Θεός το χέρι του επάνω στην καρδιά και αλλοιώνεται αυτή η καρδιά. Ο άλλος που έχει καρδιά πυλό, όταν δεξεί τη χάρη του Θεού, ξέρετε τι γίνεται? Σφίγγει ακόμη πιο πολύ. Γίνεται πιο σκληρός. Ακούστε πως το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Λέει ο Θεός στον Μωυσή, πήγαινε στο Φαραώ. Εδώ βέβαια η έκφραση είναι λιγάκι δύσκολη, αλλά θα σας το κάνω λιανό όσο μπορώ. Πήγαινε στο Φαραώ και ζήτησε του να αφήσει το λαό μου να φύγει από την Αίγυπτο, να με λατρεύσει στην έρημο. Εγώ, αυτός δεν θα δεχτεί. Τότε θα του κάνεις ένα θαύμα μπροστά σου. Και εγώ τότε θα του σκληρύνω την καρδιά και δεν θα δεχθεί. Ο Θεός θα σκληρύνει την καρδιά? Όχι.
Εδώ η συνηθίζει η γλώσσα της γραφής είναι τέτοια. Ως να σκληραίνει ο Θεός την καρδιά, ότι η καρδιά του Φαραώ είναι τέτοια που όταν θα έρθει η χάρη στη δική μου με την καρδιά του, θα σκληρύνει πιο πολύ. Αυτό, παιδιά, είναι το φαινόμενο το περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι, που τελικά έχουμε τη διαφορετική στάση ή συμπεριφορά των ανθρώπων. Άλλοι πιστεύουν και άλλοι δεν πιστεύουν. Αλλά επειδή το θέμα είναι μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον, πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.